αυτό. Αχ, η πλάτη. Κυρία Φωτεινή, καλώ στα μάτια μου τα δυο. Πού είναι? Καλοποιείτε. Βλέπεις πως τον έχω. Αλλά μια μέρα αυτή τη δουλειά θα την αναλάβει κάποιο άλλο πρόσωπο. Δεν βαριέστε, κυρία Φωτεινή. Μου φαίνεται πως θα πέσεις έξω στα προγνωστικά σου. Μην είσαι απεσιόδοξη. Βέβαια έχουμε να κάνουμε με διάολο. Άμα του μιλάς για γάμο, πετάγεται 7 μέτρα πάνω. Βλέπεις πως έχω δίκιο. Μόρθα το κάνω εγώ. Εδώ λιγάει το σίδερο. Αλλά δεν βοηθάς και εσύ λιγάκι. Μα πώς να βοηθήσω. Κάνα χαμόγελο παραπάνω. Λίγη πονηριά στο μάτι. Λίγο κούνημα. Αλλά και την παρθόν. Να του βάλουμε την ιδέα. Δεν μπορώ, κυρία Φωτεινή. Δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Να χατανιάσεις και την ομορφάδα σου. Καλά, καλά, άσε, θα τα βγάλω πέρα μόνη μου. Το πουλάκι μας με τον εθνικό του ύμνο πρωί-πρωί. Καλημέρα, Δεσποινή Σκέτη. Καλημέρα, κύριε Βασιλάκη. Εσείς, Δεσποινής, δεν είσαστε υπάλληλος. Εσείς είστε χρονόμετρο. Κάθε πρωί, 7 και 4 νταν για τα κλειδιά. Ιδού λοιπόν εκλίδες του καταστήματος και εντός λίγου ακολουθεί και ο προϊστάμενος. Χαίρετε, κύριε Βασιλάκη. Αντίο, κύριε Φωτεινή. Αντίο, στο καλό. Καλό, κορίτσι. Καλό και νόστιμο. Τι με νοιάζει εμένα για το νόστιμο. Εμένα με νοιάζει που είναι εντάξει στη δουλειά της. Ποιος σου τη σύστησε, τούτε να ευχαριστώ δεν μου τη πει. Καλά, το μεσημέρι θα σου φέρω ένα μπακλαβά. Μόνο που τώρα τελευταία έχει κάτι αφηρημένος. Κόβω το λαιμό μου πως με κάποιον θα είναι τσιπημένο. Λες. Δεν πέφτω έξω εγώ. Και ποιος λες να είναι. Ξέρω εγώ. Τι με νοιάζει εμένα στο μαγαζί να είναι, εντάξει. Κι όξω από το μαγαζί ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν μου λες, καφέ δεν θα πιούμε σήμερα. Με συγχωρείς, ξεχάστηκα. Στέρω στον άνεμο, γυναίκας μοιάζει. Εκφρασιράζει, έτσι πιο έτσι. Ο καφές, κοίτα εδώ, κάποια σ' αγαπάει. Πού το κατάλαβε? Που σκάλα μεγάλη στη μέση, αυτό παναπεί μεγάλη αγάπη. Φύσηξε την αφή. Άφησε τις βλακίες τώρα. Ατύχει, μα πάει το κουμπί. Πέρτο να το ράψω. Όχι, όχι, κακομαθαίνω. Αυτές είναι γυναικείες δουλειές. Άστο, θα το ράψω εγώ. Βγάλ' το. Αχ, καλά που είμαι κι εγώ εδώ και σου ράβω κανένα κουβί. Γιατί έχω αράξει εδώ και δεν το κουνάω 3 χρόνια. Ναι, αλλά ως πότε. Άρχισα και δεν καλοβλέπω πια. Κύρα Φωτεινή, φυρί το πας πάλι, δεν μου το φέρεις στην Πατρία. Αν πού θα στο φέρω. Είναι καιρός πια να νοικοκυρευτείς. Πας για τα 50 τρομάρα σου. Όχι και 50, 46 είμαστε, παιδιά πράγματα. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι να παντρεύεται. Αυξάνεστε και πλησίνεστε που λέει και το Βαγγέλιο. Να παντρευτείς, Βασιλάκη. Να πάρεις μια γυναικούλα. Να σε αγαπάει. Να σε χτιμάει. Να σε πονάει. Να σου κάνει παιδιά. Πολλά παιδιά. Να σε τραβολογάνε από εδώ. Να σε τραβολογάνε από εκεί.
και το πρωί που θα φέρνεις να σε ξεβγάζει την εκούλα σου και να σου λέει «Στο καλό αγάπη μου». Με έπληξε, σταμάτα. Δεν βαρέθηκες να μου λες κάθε πρωί τα ίδια. Δεν θα πιω ένα καφέ χωρίς τον εξάψαλμο του γάμου. Για το καλό σου το λέω. Βρε, δεν παντρεύομαι, δεν προξενεύομαι. Στο έχω πει χίλιες φορές. Ο Βασιλάκης δεν παντρεύεται. Ο Βασιλάκης δεν πρόκειται να πληρώσει μοδίστρα καπελού και περμανά. Ο Βασιλάκης δεν πρόκειται να ζεστάνει παγωμένα πόδια το χειμώνα. Ο Βασιλάκης δεν τυλίγεται από γυναίκα. Ο Βασιλάκης δεν θα ακούσει κρέμα το μπουρμούρα. Ο Βασιλάκης δεν πάει ισόβια. Ελεύθερο πουλί ο Βασιλάκης. Γεια σου κεραφωτιδί και μη παιδεύεσαι τζάμπα. Τέρω στον άνεμο, γυναίκας μοιάζει, εκπαιδεύει. Βρε, εγώ πάντρεψα τον εισαγγελέα το φαρμακομίτη και θα μου γλιτώσεις εσύ. Το καλό, αγάπη μου. Το καλό. Να το, όπως τα λέει η Φωτεινή, κύριε Βασιλάκη. Όπως και αν το πάρεις, τα έχει και τα καλά του γάμου. Να βγεις, βρε. Ναι, μωρή. Στο διάολο να πάρεις. Να. Πάρτα να μη σ' αφαιστά. Άχι, στο διάολο, τέρας. Στον κακό σου τον καιρό. Το πρωινό συζυγικό ρόφημα. Ήταν και αυτά ο γάμος, κύριε Βασιλάκη. Δεν πειράζει, θα κοιτάξω κι αλλού. Αλλού, πού αλλού, κυρία Πιτσινού. Τι θέλετε, παρακαλώ. Θέλω λίγη κορδέλα, μα δεν βρίσκω το χρώμα. Και υπάρχει άλλο κατάστημα με πιο μεγάλη ποικιλία χρωμάτων σε κορδέλες. Για περάστε, για περάστε. Ορίστε, ορίστε, κυρία Πιτσιλή. Νομίζω ότι το βρήκα. Ναι, αλλά το ήθελα ένα τόνο πιο σκούρο. Ορίστε το πιο σκούρο, αυτό είναι. Όχι ακριβώς. Ήθελα κάτι μεταξύ των δύο. Αυτό είναι το μεταξύ των δύο. Μην μου πείτε όχι. Δεν είναι αυτό που θέλω. Ήθελα κάτι μεταξύ των τριών. Θα σας δείξω και κάτι μεταξύ των τριών. Αλλά μην μου πείτε ότι θέλετε κάτι μεταξύ των τεσσάρων. Για να πούμε και καλά, καλαμπούρι, μαντάμ. Νομίζω ότι αυτή τη φορά το πετύχα. Δηλαδή δεν είναι... Είναι, είναι. Δεν ξέρω τώρα εγώ το γούστο σας. Πόσα μέτρα θέλετε? 5,5. Και η χάρη. Με γεια σας. Μικρός, ένα δεματάκι περιποιημένο. 26 δραχμές. Ορίστε στο ταμείο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, μαντάμ. Χαίρετε. Ευχαριστώ και να μας ξανάρθετε. Χαιρετισμούς στον κύριο Πιτσίλη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σας έχω εδώ μέσα. Επιτρέπετε να μπει πελάτης στο μαγαζί και να φύγει? Ο πελάτης που μπαίνει στο μαγαζί πρέπει να ψωνίσει. Μα αυτή δεν ήξερε τι ήθελε, κύριε Βασιλάκη. Εγώ πώς το βρήκα τι ήθελε? Και εσείς, δεσμοί, δεν μπορείτε να βγείτε και λίγο από το ταμείο? Καλά, αυτός είναι λίγο χαζός. Αλλά εσείς αφήστε και λίγο τα λουλούδια πια. Τι με κοιτάτε έτσι? Μήπως δεν έχω δίκιο? Όχι, δηλαδή θέλω να ξέρω. Ωραία, ωραία. Δεν μπορούμε να κάνουμε και μια ελαφρά παρατήρηση και ανοίγουν αμέσως οι βρύσες. Έλα εδώ, βρε. Πετάξου να παραγγείλεις ένα καφέ για μένα και ένα γλυκό για τη Δεσποινίδα. Άντε, φάει και εσύ μια βανίλια. Τρέχα. Έλατε, έλατε. Δεν είπαμε και καμιά βαριά κουβέντα να μας πάρουν τα κλάματα? Χαμογελάστε λιγάκι. Έτσι, μπράβο. Τώρα, για να πούμε και την αλήθεια, εδώ και κάμποσο καιρό έχετε κάτι συχνές αφηρημάδες. Καταλαβαίνω βέβαια. Κοπέλα είσαι, κάποιον θα έχεις στο νου σου. Αλλά όσο είσαι στο μαγαζί, μην τον σκέφτεσαι.
Θα προσπαθήσω, κύριε Βασιλάκη. Εν, δυο, 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 άντρες, αφ! Κλείνετε παρή, στερά! Καλώς τον κύριο Διονύση με τον όχο. Χαίρετε, χαίρετε. Διαταγάς τη λόχαγιο. Τετράδια, 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 τετράδια. Σοκολάτα. Τι σοκολάτα? Φλόκα αμυγδάλου. Από τρία. Στις 5-15. Και η αμυγδάλου. Το όλον 48 δραχμές. Χρέωση και εξόπληση την πρώτη του μηνός, άμα τη λήψη της συντάξεως. Εντάξει, κύριε Διονύση. Η κυρία τι κάνει? Είναι εις ενδιαφέρουσα. Πάλι. Πάμε για την κόρη. Και αν δεν κάνει κόρη? Θα την κάνει την άλλη φορά. Κάποτε θα την κάνει. Λοιπόν, σε θαυμάζω, κύριε Διονύση. Έχεις βάλει τη μηχανή μπροστά και δώστε, παιδιά. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Να προσφέρει χρυσίμους πολίτες στην πατρίδα. Και τι θα γίνει άμα μεγαλώσω? Στρατιωτικός. Το επάγγελμα του πατέρα του. Μηχανικός, γιατρός, δικηγόρος, πλοίαρχος, τραμαγέρης. Ο τραμαγέρης θα γίνει χάλια. Άντρες, προσχή. Κλείνετε απαρίστερα. Εμπρός, μας. Εν, γιο, 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 εν, γιο. Έλα βρε, τι αφουσβολώθηκες εκεί? Λοιπόν, αφεντικό, κι εγώ το ίδιο θα κάνω. Τι θα κάνει? Θα παντρευτώ και θα κάνω ένα τσούρμο παιδιά. Και πώς θα τα μεγαλώσεις, βρε? Ο Θεός που τα στέλνει έχει το λογαριασμό του. Α, εκεί το πας. Πού θα το πάω? Και έπειτα, αφεντικό, μας θα έρθουνε τα γεράματα, θα μου λένε: κάτσε πατέρα τώρα εσύ, αρκετά δούλεψες για μας. Και να χαρτζηλίκι πατέρα, και να τσιγάρο πατέρα, και να καφέ πατέρα. Και ας το διάλο, πατέρα. Την υγειά σας, κύριε Βασιλάκη. Την υγειά σας. Άντε, πολύτε, κρεμάζευε τα και πήγαινε τα στο καφετζί. Μωρέ, λέγεσαι, εγώ 20 θα κάνω. Τον είδες στο καρακάρι μας, ακόμα δεν έβγαλε μπουστάκι, ο νους του στην πατριά και στα παιδιά. Αλήθεια, κύριε Βασιλάκη. Εσείς δεν σκεφτήκατε ποτέ να παντρευτείτε? Τι πάτε, ξύλο δεσποινής? Εδώ γίνεται αγώνας για τις ελευθερίες των λαών. Και εγώ θα πάω να μπω μόνος μου στη σκλαβιά. Πάσε καλό σας, πάσε καλό σας. Καλημέρα. Ορίστε, δεσποινής. Κύριε Βασιλάκη, ήθελα να σου πιέν παρακαλώ. Τι νούμερο φοράτε? Δεν ξέρετε. Να σας πω εγώ. 5. Να το. Βλέπεις εδώ κουλούρες? Τις βλέπω. Φως φανάρι. Στέφανα. Δεν μπορεί, θα γίνει το μυστήρι. Πάλι τον καφέ ρίχνετε εσείς? Χαρά στην υπομονή σας, κάθε Κυριακή ίδια ιστορία. Ετούτο λέει το φιτζάνι για το Βασιλάκι, εκείνο λέει για το Βασιλάκι και χαμπάρει ο Βασιλάκι. Μα δεν απελπίστηκες ακόμα, παιδί μου? Και έπειτα, τι του βρήκες και τον αγάπησες? Μα είναι καλός, τίμιος, συμπαθητικός. Και έχει και καλή καρδιά. Έχει, έχει. Μα γι' αυτό κι εγώ επιμένω να πετύχω αυτό το συνικέτσι. Γιατί θα περάσουμε και οι δυο χρυσή ζωή. Μα πότε, κυρά Φωτεινή μου, ο καιρός περνάει. Δυο παιδιά μα φυσομακαρίτσι, τα μεγάλωσα. Ο γιος μου πήγε στην Αυστραλία, τακτοποιήθηκε. Δόξα σου ο Θεός. Τι μου μένει τώρα? Η Κέτη. Θα τη δω παντρεμένη και να ησυχάσω. Και θα τη δεις. Αλλά βλέπεις ο Βασιλάκης. Έχει πάρει το γάμο από φόβο. Αλλά που θα μου πάει? Λέγε, λέγε στο κοπέλι. Θα τον κάνω εγώ να θέλει. Και σε παρακαλώ, κυρία Φωτεινή μου, μην του πεις πως εγώ. Αν είναι, ας το καταλάβει μόνος του. Ορίστε, έχουμε και αυτά. Μη σε νοιάζει, ξέρω εγώ πως θα τη δουλέψω την υπόθεση. Θα τον κάνω να το ζητήσει μόνος. Έτσι μάλιστα. Δεν θα τον αφήσω στιγμή. Βρε, Χριστιανέ μου, Κυριακή σήμερα, χαρά Θεού όξο και σηκωμένο στα ράφια σου. Πού να πάω, στον άγνωστο, να ταΐσω τα περιστέρια? Βέβαια, πού να πας, σαν πως έχεις τη γυναίκα να την πάρεις να την πας στη γλυφάδα ή το παιδί να το βγάλεις περίπατο στον κήπο. Εδώ μέσα κάθεσαι και κάνεις παρέα με τις κουφαρίστρες. Όχου, στενός κορσές μου είναι, κυρία Φωτεινή. Για το καλό σου το λέω, τρομάρα σου, δεν μπορώ να σε βλέπω να χαραμίζεσαι στο ρημάδι.
Πάλι στο παντρέψου το πας. Μάλιστα, παντρέψου. Να έχεις μια συντροφιά πλάι σου. Να σε πούνε μπαμπά. Να χαρείς τη ζωή. Δεν με παρατάς, Κυριακάτικο Κεραφωτική? Μωρέ, εγώ σε παρατάω, αλλά τα χρόνια περνάνε. Και μια μέρα τα χτυπάς το κεφάλι σου. Μη σε νοιάζει. Είναι γερό. Αντέχει. Κρουσούζα. Λόχος! Όλος ο λόχος παρών. Και ο επιλογίας. Η μάνα του λόχου που λένε. Και το συσίτιο. Και από πού επιστρέφει ο λόχος? Από το Κυριακάτικο πρωινό πρόγραμμα. Περίπατο στο Ζάπιο, επιστροφή την Μεσημβρία, παραλαβή Γιουβετσίου και γενική επίθεση στο σπίτι. Γενική επίθεση. Επιτυχής έφρασης. Κύριε Βασιλάκη, δεν έρχεστε σπίτι να σας κάνω το τραπέζι? Πού να περισσέψει για μένα. Πολύ καλό κι αυτό. Λόχος, εμπρός, μάρς. Εν, δύο, εν, δύο, εν, δύο, εν, δύο, εν, δύο, εν, δύο, εν. Πού βρίσκει το κέφι και γελάει, έλα Παναγία. Ερημιά βλέπω σήμερα, Θανάση. Κυριακή σήμερα, κύριε Βασιλάκη. Τέτοια μέρα στα ρεστοράν πάνε μόνο οι αργέννηδες σαν και του λόγου σου. Μπα. Γιουβαρλάκια καταρχήν. Μάλιστα. Καλή ώρα. Κοπιάστε. Τι κουνάς το κεφάλι σου? Σε λυπάμαι, κακομύρη. Γιατί? Γιατί τέτοια μέρα έπρεπε να είσαι σπίτι σου, στην τραπεζαρία σου. Με ένα ωραίο τραπέζι στολισμένο με λουλούδια. Να σε σερβίρει η γυναικούλα σου με τα κεράκια της. Σπιτικό φαΐ. Μάλιστα. Αλλά ένα. Ενώ εδώ έχω να διαλέξω 30. Και δεν μ' αρέσει το ένα. Το στέλνω πίσω και παίρνω άλλο. Όχι, μπακαλιάρο έφτιαξα, ντρούλι. Μπακαλιάρο θα φας. Ορίστε, γιουβαρλάκια μεγαλοπρεπή. Αμέ, έτσι είναι τρομάρα σου τα σπιτικά γιουβαρλάκια. Παντρέψου, Βασιλάκη. Παντρέψου, αν θέλει να ευχαριστηθείς γιουβαρλάκια. Αϊ, πήγαινε, κύριε Φωτεινή, να χάρεις. Άσε με να φάω, να μη σου πω καμιά κουβέντα. Εγώ στο λέω, δεν σκέπτεσαι λογικά, μια μέρα θα μετανιώσεις. Αν είχε τέτοια μυαλά και ο πατέρας σου και δεν παντρευόταν σαν εσένα, θα υπήρχε σήμερα στον κόσμο εσύ. Και τι θα πάθαινε ο κόσμος αν έλειπε ο Βασιλάκης και το ψιλικατζίδικο? Άσε με να χαρείς, άσε με να δουλέψω και έχω έλεγχο εφορίας. Ο! Καλά. Θα επανέλθω. Ήθελα να ξέρω για ποιον τα μαζεύει. Για το Βασιλάκι. Άμα ο Βασιλάκης δεν είναι αιώνιος, κάποτε θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Άμα φύγει ο Βασιλάκης, γέα πυρί μυχτήτο. Τι θα πει αυτό? Στάχτη και μπουρμπούλη. Αν δεν είναι έτσι, ο άνθρωπος πρέπει να έχει κάποιον δικόν του. Να αφήσει τους κόπους του, τα παιδιά του να πούμε, τη γυναίκα του. Πώς μ' άφησε εμένα ο Μακαρίτης ο Χαρίλαος το σπίτι και τη σύνταξη? Και κάθε μέρα δοξάζω το όνομά. Δόξασέ το όσο θέλεις, κύρα Φωτεινή, αλλά εμένα, άσε με, εγώ θέλω να πάω αδόξαστο. Για το καλό σου το λέω. Άφησε με ήσυχο να χαρείς. Λυπήσουμε επιτέλους. Και πού θα αφήσει τα κόπια σου, βρε? Το σύλλογο των αγάμων. Άντε να μη σου πω τίποτα για το Μακαρίτη το Χαρίλαο. Το Χαρίλαο, βρε, δεν μπορείς να το πιάσεις το στόμα σου εσύ. Μπα κακός μπελάς που με βρήκε με δάφτινε. Ορίστε πάλι απ' την αρχή. 1, 2, 3, 4,
πέντε. Φεύγω. Άι στο καλό κερά Φωτεινή. Άι να κάνει Χριστούγεννα στην κόρη στη Θεσσαλονίκη. Πάω βρε. 20 μέρες θα λύσω. 120 να γλιτώσω και από το παντρέψει και παντρέψει. Παντρέψει, παντρέψει, παντρέψει και πια να πάρω. Μες στα πόδια σου είναι. Μες στα πόδια μου. Κύρα Φωτεινή, μήπως σκέφτεσαι να πάψεις να το ξέρεις τον Καρίνα. Με τη στραβωμάρα που σε δέρνει εσένα. Άντε, καλή αντάμωση. Το καλό. Και πού είσαι. Στο ταξίδι μη χάσεις τον καιρό σου. Κοίτα να παντρέψεις κανένα μηχανοδηγό, κανένα σταθμάρχη, κανένα κλειδού. Εγώ εσένα θα παντρέψω. Αν δεν θα το φας. Και το νου στο σπίτι. Έννοια σου, έννοια σου. Άντε, καλό ταξίδι και καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ. Και στο γυρισμό να σε βρω παντρεμένο. Πάπου να φας τη γλώσσα σου. Πού, πού. Δεσποινής Κέτη, έχετε ένα γράμμα από την Αυστραλία. Ωραία Βασιλάκη, μπας και έχει δίκιο η Φωτεινή. Μπας και το έχεις πάρει στραβά το ζήτημα. Γιατί δεν κάνεις μια έρευνα. Έχεις τόσους φίλους παντρεμένους. Θα δεις πως περνάνε και θα βγάλεις συμπέρασμα. Ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα. Μπράβο μου. Θανάσης, αμφιτρίτης 186. Και τώρα τα ευχάριστα για την Κέτη. Ένας συναδελφός μου, λαμπρό παιδί και πολύ καλά αποκαταστημένος, είδε τη φωτογραφία της Σκέτης, με ανοησίες τώρα. Είδε τη φωτογραφία της Σκέτης και του άρεσε πολύ. Νομίζω πως είναι εξαιρετική τύχη για τη Σκέτη. Στο άλλο μου γράμμα θα σας στείλω και τη φωτογραφία του. Και έτσι, αν θέλει ο Θεός, θα βρεθούμε όλοι μαζί εδώ στην Αυστραλία. Και αυτά τα λες ανοησίες. Ε, μα τι άλλο είναι, μαμά. Είδε τη φωτογραφία μου, θα μου στείλει τη φωτογραφία του. Μα αυτά είναι συστήματα παλιού καιρού. Και ποια είναι τα νέα συστήματα. Να περιμένεις ένα χρόνο τον κ. Βασιλάκη να σου πετάξει κανένα χαμόγελο. Πώς σου φαίνονται τα γιουβαρλάκια, ξάδερφε. Τι είμαι. Να σου βάλω κανένα δυο ακόμα Βασιλάκη. Ναι, ναι, βάλε μου κανένα δυο, 5-6 εκεί πέρα. Τι να σου πω, βρε Θανάση. Πρώτη φορά στη ζωή μου απολαμβάνω τέτοια γιουβαρλάκια. Εκεί στο ρεστοράν που τρώω. Άλλο είναι το σπιτικό φαΐ. Αυτό λέει και η Φωτεινή. Ποια? Ποια? Τίποτα, τίποτα, μια γνωστή μου κυρία. Λοιπόν, ξάδερφε, θες να σου πω κάτι. Εγώ μόνο από την ημέρα που παντρεύτηκα ευχαριστιέμαι φαΐ. Μόνο φαΐ. Απ' όλα. Απ' όλα γυναικούλα μου. Λοιπόν, ο γάμος είναι ωραίο πράγμα Βασιλάκη. Εσύ τι κάνεις. Το μελετώ, το μελετώ. Μην το πολύ μελετάς, γιατί σε λίγο μπαίνεις στη δευτέρα σειρά εφεδρίας. Γεια μας. Την υγειά σου και μια καλή νύχτα. Απέστατο, ευχαριστώ. Εύκολο είναι. Σοφοκλής, ευτυχίας 96. Μπα, ο Βασιλάκης. Έλα μέσα, Βασιλάκη. Α, μια μέσα είναι. Πώς ήταν αυτό, Βασιλάκη. Έτσι βρέθηκα στη γειτονιά σου και είπα, ας μπορώ να δω τι γινώσει. Κάτσε, Βασιλάκη. Πόσο καιρό έχω να σε δω. Από τον καιρό που παντρεύτηκες και σε βλέπω μπαμπά. Πού να μην βάσκατε. Και η κυρία. Η κυρία Πινάκλ. Πινάκλ, Πινάκλ. Αυτή η δουλειά γίνεται κάθε μέρα, Βασιλάκη. Βάζει μια τράπουλα στη τσάντα και αμολιέται για κολόνες. Και εσύ τέτα. Τι να κάνω. Να το πετάξω από το παράθυρο. Παιδί μου. Κοίτα σπίτι. Κοίτα κατάσταση. Αν το βλέπω, το βλέπω. Για κράτα. Τι να κράτησε. Κράτα, μωρή, μη φοβάσαι, κράτα. Έτσι, μπράβο. Ναι, η κυρία μου. Ο Μπέμπης, μια χαρά. Μόλις το τάισα. Θα έρθεις κατά τη μία, και μία, και δύο, και χαράματα. Τι μου λες, μπράβο. Έκανε, λέει, χρώμα ατού. Πες της ότι και ο Μπέμπης έκανε χρώμα. Ρε, δεν μαζεύεσαι σπίτι σου, λέω εγώ. Τι, να σου κάνω τη χάρη. Θα την κάνω και πολύ γρήγορα. Δεν θα κρατήσει πολύ καιρό αυτή η δουλειά. Αν θα στο σχολάσω εγώ αυτό το πανηγύρι. Μην παντρευτείς ποτέ σου, Βασιλάκη μου. Το καλό που σου θέλω. Εγώ να παντρευτώ, Θεός φυλάξει. Γεια σου, Σοφοκλή.
Βασιλάκη, το μωρό! Το μωρό! Α, ναι, δικό σου είναι. Πάρε το. Πάρω λίγο απαγωγή βρέφου. Γιάνγκος Αρταξέρξου 81. Παλιός φίλος ο Βασιλάκης. Παλιός και καλός. Μα δεν μπορεί να μην είναι καλός, γαμπρέ μου. Φίλος δικό σου είναι. Ο δικός σας, κύριε Βασιλάκη, με πολύ ζάχαρη όπως τον θέλετε. Ευχαριστώ, μαντάμ. Για το Θεό, Γιάνγκο μου, πού κάθεσαι εκεί, βάζει. Καλά με εδώ. Όχι, κάνε μου τη χάρη. Πέρασε από εκεί, να μου κρυώσει. Ωραία. Βάλε και αυτό στην πλάτη σου, παιδί μου, να ξαπλώσεις αναπαυτικά. Το σκαμνάκι, το σκαμνάκι, το σκαμνάκι. Έλα, Γιάνγκο μου, βάλε τα ποδαράκια σου εδώ. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, Γιάνγκο, εσύ την περνάς να μπαζάς εδώ μέσα. Μα τι λέτε τώρα, ένα Γιάνγκο τον έχουμε. Αυτά είναι τα καλά του γάμου, Βασιλάκη. Τα βλέπω, τα βλέπω. Εσείς, κύριε Βασιλάκη, πώς μόνος ακόμα. Μα το έχω υπομελέτη. Έξω από το σπίτι, κακοχρόνο να έχεις. Έξω από εδώ, αχαήρευτε. Πάρε και αυτό. Πάρε και τα κουρέλια σου. Πάρε και τούτα. Και μην σταματήσεις το σπίτι και θα σκόψω τα πόδια. Καράλα, με τι είναι αυτά. Οικογενειακή ευτυχία. Ευτυχία. Αυτό είναι εκ παραδείρος. Δεν ξέρω τι είναι, Βασιλάκη, αλλά εγώ μια φορά γλίτωσα. Άιντε, βοήθα να τα μαζέψω να πάω να μείνω σε κανένα ξενοδοχείο. Τα είδες. Το καλό που σου θέλω, Βασιλάκη, να μην παντρευτείς ποτέ σου. Δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε καλά. Άντε, γεια σου. Γεια σου, Χαράλαμπε, και καλός πολίτης. Στο γύρισμα, στο δουνιά το ψεύτη, πάντα στον καθένα μας μια γυναίκα πέφτει, μια γυναίκα πέφτει. Σαλόν μια νοικοκυρά με χρυσά τα χέρια, σαλόν μια που ξενυχτά με τα μπαλαντέρια, με τα μπαλαντέρια. Η γυναίκα, η γυναίκα, η γυναίκα είναι λαχείο, η γυναίκα είναι λαχείο, που κερδίζει ένα στους δύο, που κερδίζει ένα στους δύο. Σαν παντρευτούν την πέλα έχω βάλει, μ' αν σε φάει μαγκουτιά μετανιώνεις πάλι, μετανιώνεις πάλι. Κλείς τα μάτια σου λοιπόν, ρίξε το στη δίχη, πάρε την απόφαση κι όποια σου πετύχει, κι όποια σου πετύχει. Έτσι που λες, Βασιλάκη, ο γάμος είναι ωραίο πράγμα. Νοικοκυρεύεται ο άνθρωπος. Έπειτα, πως πότε θα στα τρώει μια και η άλλη του λουλού. Δηλαδή, Παναγιώτη, πως το καταλαβαίνεις. Είναι καλύτερα να στα τρώει μια και η άλλη παρά να στα τρώει η ίδια και να την έχεις και στο σβέρκο σου σ' όλη τη ζωή. Δεν είναι έτσι, Βασιλάκη. Η μια και η άλλη τα τρώνε, αλλά δεν σε πονάνε. Ενώ η γυναίκα σου είναι η γυναίκα σου. Το έτερο νήμιση. Τι λες και εσύ, Πασκάλη. Ο γάμος είναι ευλογία του Θεού. Αρκεί να μην σου πάρει η γυναίκα τον αέρα. Γι' αυτό την πρώτη βραδιά του γάμου πρέπει να σκίσεις το γατί. Όπως το σκίσα κι εγώ. Πάλι στην ταβέρνα μου είσαι, βρέχα, ήρθε. Άντε, σήκω. Σήκονται. Με συγχωρείτε, παιδιά, μου φαίνεται κάτι με θέλουνε στο σπίτι. Η γυναίκα, η γυναίκα, η γυναίκα είναι λαχείο. Η γυναίκα είναι λαχείο, που κερδίζει ένα στους δύο, που κερδίζει.
ελπίζει να στους δύο. Φύγε γρήγορα, μη σε δύο πασχάλις και σε σκίσει. Λοιπόν, τι συμπέρασμα έβγαλες από την έρευνα, κύριε Βασιλάκη? Θανάσης, ευτυχία. Σοφοκλής, τραγωδία. Γιάνγκος, παράδεισος. Χαράλαπος, κλάφτα χαράλαπε. Πασχάλης, σκίσε τη γάτα. Συμπέρασμα, πελάγωμα. Τζάμπα τρέχαμε. Ο ταχυδρόμος. Έχω ένα γράμμα για τη Δεσποινίδα Κέτη. Ένα γράμμα για σένα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα γράμμα. Α, ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλάκη. Γράμμα από την κυρία Φωτεινή. Μα, τι γράφει το πουλάκι μας? Σας στέλνει χαιρετίσματα και να σας πω, λέει, να προσέχετε το σπίτι. Α, ναι, και κάτι άλλο. Αν έχετε, λέει, κανένα πουκάμισο για σιδέρωμα, κανένα μαντάρισμα και... Αλήθεια, κύριε Βασιλάκη, αν χρειάζεστε τίποτα τέτοιο, ευχαρίστω να το φροντίσω εγώ. Όχι, 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 όχι. Θα μας κάνουν τίποτα κουσκούσια χωρίς λόγο. Α, και είναι μια κουτσομπόλα γειτονιά. Εξάλλου δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Είμαι μια χαρά και όλα στο σπίτι είναι εντάξει. Όλα εντάξει. Κύριε Βασιλάκη. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Βασιλάκη. Πού είσαι, βρε, πού είσαι? Εδώ είσαι, βρε. Χρόνια πολλά, κύριε Βασιλάκη. Πρωί-πρωί ζαλώθηκε. Έτσι είναι ο καλός οικογενειάρχης. Τις χρονιάρες μέρες φροντίζει για όλα, αγοράζει απ' όλα. Και τα κουβαλάει όλα. Τι να γίνει, αυτό το λέει και το οικογενειακό δίκαιο. Βέβαια, ο σύζυγος φέρει τα βάρη του γάμου. Άντε, καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Πάμε. Τι καλά που είσαι, Βασιλάκη. Ελεύθερο πουλί.
Τίποτα άλλο, μαντάμ? Όχι, κύριε Βασιλάκη. Στο ταμείο, παρακαλώ. Μπορώ να κάνω τηλεφώνημα? Ευχαρίστω. Τι γίνεται, Νίκο? Εγώ τελείωσα. Κανονίσατε με την παρέα που θα πάμε για Ρεβιγιόν? Α, ωραία. Λοιπόν, εγώ σε μισή ώρα είμαι έτοιμη. Πέρασε από το σπίτι να με πάρεις. Au revoir. Ώστε απόψε, κυρία Παπαδοπούλου, είμαστε για Ρεβιγιόν. Παραμονές Χριστουγέννων, κύριε Βασιλάκη. Κάπου πρέπει να πάει κανείς. Βέβαια. Καληνύχτα σας και καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα, δε σπίτι. Ευχαριστώ. Άντε, ώρα να κλείσουμε πια, να πάτε και στα σπίτια σας. Κάνατε ταμείο, Δεσποινής? Μάλιστα. Μπράβο, 4.300. Καλά, ε. Πολύ καλά, κύριε Βασιλάκη. Έπιασε ένα κρύο όξο φεντικό που όπου ξεπάγιασα. Έλα, σε πληρώσω να σε σταθείς. Λοιπόν, ο μισθός αυτό το μήνα είναι 1.000. Ευχαριστώ, φεντικό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μισθός 1.000. Μείον νίκα, μείον φόρος μισθωτών υπηρεσιών, μείον χαρτόσημο, μείον εργατική εστία, μείον ταμείο ανεργίας, μείον εργατική εισφορά, υπόλοιπο 500. Πάλι καλά. Λάβετε. Και το δώρο? Μα και αύξηση και δώρο. Α, το λέει ο νόμος. Αφού το λέει ο νόμος, να το δώσουμε κι αυτό. Πάρε και το δώρο. Ευχαριστώ, φετικό. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, Δεσμίσκετη. Ευχαριστώ, Θοδωράκη. Ό,τι υποθείτε. Ο μισθός σας και το δώρο, Δεσμίσκετη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πού θα ραβεγιονάρτε απόψε, Δεσποινής? Δυστυχώς πουθενά. Πρέπει να κοιμηθούμε νωρίς, γιατί αύριο το πρωί θα φύγουμε για τη Χαλκίδα. Θα πάμε σε ένα θείο μου. Ωραίο μέρος η Χαλκίδα. Θα περάσετε καλά. Και εσείς, κύριε Βασιλάκη, πού θα κάνετε ραβεγιον? Εγώ? Εγώ? Α, εγώ έχω κανονίσει μεγάλη παρέα απόψε. Γλέντι Τρικούβερτο. Θα είναι και κορίτσια μαζί σας? Κορίτσια? Φυσικό το λόγο. Γίνεται διασκέδαση χωρίς το ωραίο φίλο. Καληνύχτα. Και καλά Χριστούγεννα, κύριε Βασιλάκη. Καλά Χριστούγεννα. Βασιλάκη, καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ, Μίτσο. Ευχαριστώ. Καληνύχτα, αγάπη μου, και καλά Χριστούγεννα. Και του χρόνου σπίτι μας, Χρυσό μου. Και του χρόνου σπίτι μας. 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 Τα τελευταία μας μήνανε, πάρτε για τα χρόνια πολλά. Η χαρά των παιδιών, πάρτε για τα χρόνια πολλά. Πάρε φεντικό, άντε και δεν μας παίρνει η ώρα. Πάρε για να πάω και εγώ ρεβεγιόν με το κορίτσι μου. Πόσα τάξη? Τάλιρο 2. Δώσ' μου 2. Και του χρόνου, να χαίρεσαι τα παιδιά. Τα τελευταία μας μήνανε, πάρτε για τα χρόνια πολλά. Πάρτε για τα χρόνια πολλά. Τα τελευταία μας μήνανε, η χαρά των παιδιών. Μπαλόνια, πάρτε μπαλόνια. Τα τελευταία μας μήνανε, η χαρά των παιδιών. Πάρτε για τα χρόνια πολλά. Πάρτε για τα χρόνια πολλά. Μπαμπά Πινάου, πότε θα φάμε? Σε λίγο, παιδί μου.
Μη στενοχωριέσαι, μωρό μου. Άσε, αύριο θα σου πάρω ένα άλλο αύριο. Σόφρο, μη στενοχωριέσαι, μωρό μου. Αύριο θα σου πάρω ένα πιο μεγάλο. Σόφρο, στο παγριζούλι μου, στο πομωρό μου. Βρήκαμε και παρέα. Έλα εδώ. Πώς φινώθηκες έτσι. Εργένησε και εσύ τρομάς. Κατάλαβα. Έρημος βαρύς και μόνος σαν και εμένα. Πώς σε λένε, βρε Μούργο? Μούργο. Άντε, έλα κοντά. Κοιτάει ο κόσμος, Μούργο, εσύ αλητίες του δρόμου, ολομόνα. Εμείς, Μούργο, δεν έχουμε τέτοιες χαρές. Αλλά έχουμε την ελευθερία μας. Δεν μου λες, έχεις καμιά πρόσκληση για απόψε? Όχι. Πάμε να κάνουμε μαζί, ρε βελιό. Μούργο, εγώ θα μπω να ψωνίσω για το ρεβελιόν. Κοίτα, μη φύγεις και με αφήσεις μονάχο χρονιάρα νύχτα. Είπαμε, απόψε παρέ. Πω πω μπορώ, πάμε, να την πιάνεις τα ράτια. Περάστε έξω, χότατε. Έλα και φτάσαμε. Μούστιαμα γίναμε, Μούργο. Και μου βγήκε και χωρίς αδιάβροχο. Τρέμες, βρε. Ένα στις κουπίς. Εντάξει. Να τα, όχι τέτοια, Βασιλάκι. Πεινάς, βρε. Έλα και σε 5 λεπτά θα φάω. Κάτσε να σου βάλω και λίγη μουσική. Αλήθεια, βρε Μούργο. Φανταζόσουν ότι θα έκανε τρεβεγιόν μεγαλοπούλα. Πιάστο. Δεν μιλάς. Ποιος ξέρει ποιον αν και σένα το δράμα της ζωής σου. Κακό πράγμα η μοναξιά, Μούργο.
Ήθελα να ξέρω πώς γύριζες μονάχος με στη νύχτα. Καλά εγώ, παιδιά σκυλιά δεν έχω. Όχι τώρα, σκυλί έχω. Αλλά τι στα λέω εσένα. Εσύ τη βόλεψες μια χαρά. Ω, αυτή είναι συναχάρα με τα όλα της. Μουργο, ώρα για ξάπλες. Εσύ, εδώ. Άντε καληνύχτα και όνειρα γλυκά. Και χρόνια πολλά. Την αρπάξαμε, Μουργο, μου φαίνεται. Αν με συγχωρείς, ξέχασα. Το μέρος, πρώτη πόρτα αριστερά. Ποιος ντάτ. Κύριε Βασιλάκη. Εσύ είσαι Θοδωράκη. Ναι, κύριε Βασιλάκη. Καλημέρα, Θοδωράκη. Καλημέρα, παιδικό. Χρόνια πολλά. Καλά που ήρθες, παιδί μου. Να, άρχισε και να πες. Άσκημα τα πράγματα, Μπούργο. Σε βλέπω να μου ρίξεις βετούζες. Εσύ, βρε, έχεις πυρετό. Όχι, δεν έχεις. Αφεντικό, μέσα στη λιμάνα μου να σου φέρω αυτά τα κουλούρια για τα χρόνια πολλά. Τα φτιάξει ίδια με τα χέρια της. Ευχαριστώ, Θοδωράκη. Ας τα εκεί. Μα τι έχετε, αφεντικό. Άρρωστος είστε. Φαίνεται πως κρύωσε χτες το βράδυ. Όλη νύχτα ψήθηκα στο πυρετό. Πω, πω, φωτιά είσαστε, κύριε Βασιλάκη. Ρε, Θοδωράκη. Ναι. Εδώ, παρακάτω, κάθεται ο γιατρός. Το ξέρω. Είναι γρήγορα και φέρτονται. Πριν τα τεζάρω, και μείνεις χωρίς αφεντικό. Τι είναι αυτά που λες, αφεντικό. Πάω τρέχοντας. Τι θες, βρε, το πρωινό σου. Λάβετε. Λοιπόν, πότε τα τεινάζω, γιατρέ. Αργεί ακόμα για τέτοιο πράγμα. Πάντως όμως έχουμε ένα σοβαρό κρυολόγημα. Θα χρειαστεί να παραμείνεις μερικές μέρες στο κρεβάτι. Αυτά έχουν τα χριστουγεννιάτικα γλέντια, κύριε Βασιλάκη. Φαίνεται ότι το ρίξες έξω χθες το βράδυ. Ναι, γλέντισα. Το ρίξα λίγο έξω με ένα φίλο. Βραχήκαμε στον δρόμο και πάρ' τον κάτω του Βασιλάκη. Τώρα ζεστά. Δεντούζες, εντριβές και ανάπαυση. Θα πάρεις για αυτά τα φάρμακα. Και βλέπουμε. Ευχαριστώ, γιατρέ, ευχαριστώ. Θα περάσουμε εδώ και αύριο. Περαστικά σου, κυρία Βασιλάκη. Γεια σου. Να είσαι καλά, γιατρέ. Θοδωράκη, πετάξου ένα λεπτό. Πετάξου να πάρεις αυτά τα φάρμακα. Μάλιστα, τρέχω, κύριε Βασιλάκη. Και τώρα, Μούργο, τι γίνεται. Ξέρεις να φτιάχνεις ζεστά. Όχι. Να ρίχνεις βεντούζες. Όχι. Να κάνεις εντριβές. Ούτε. Καλό σύντροφο βρήκα. Και τώρα ώρα για το φάρμακο, κύριε Βασιλάκη. Όχι, όχι φάρμακο. Αυτό δεν είναι φάρμακο. Είναι φαρμάκι. Μια κουταλιά για χάρη μου. Α, αν είναι για χάρη σου. Πα, δεν ξαναπέρνω άλλο. Θα ξαναπάρει το άρρωστο παιδάκι 2-3 φορές ακόμα για να γίνει εντελώς καλά. Άρρωστο παιδάκι καλά πια. Και πρέπει αφήσει η μαμά του πάει πέτσι. Και αύριο πάει μαγαζί. Όχι, δεν θα πάει ακόμα στο μαγαζί. Σα πάει αύριο μαγαζί, γιατί αύριο είναι παραμονή πρωτοχρονιάς και το μαγαζί έχει πολλή δουλειά. Όχι, γιατί θα το μαλώσει η μαμά του. Πρέπει να γίνει εντελώς καλά, έτσι είπε ο γιατρός. Δεν παίζω κότσο. Ha 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 ha!
Γελάς, ε. Ξαναμολάθηκα μου φαίνεται. Αλήθεια και τουλά. Το φανταζόσουν ποτέ ότι από ταμείας θα κατέληγες νοσοκόμα? Σε ευχαριστώ, είσαι καλή κοπέλα. Τώρα πρέπει να φύγω και... Όχι. Κάτσε λίγα ακόμα κοντά στον άρρωστο. Μα είναι νέα η ώρα. Ο Θοδωράκης θα έχει ταλαγώσει μόνος του. Αντίο. Θα ξανάρθω το μεσημέρι. Γεια σου, Μουργάκη. Να προσέχεις τον κύριο όσο θα λείπω, ε. Πάψε, βρε. Πάψε. Θα ξανά. Πρωτοχρονιά, βρε Μούργο. Το δωράκι σου το πήρες από την Κέντη. Κολιέ, αλφα, αλφα. Με γεια σου. Όμως, άσχημο πράγμα το εργενηλίκι. Μουργό, είδες, παρά λίγο να πάω σαν το σκυλί στα μπέλη. Με συγχωρείς δηλαδή, δεν το είπα για να σε προσβάλλω, αλλά έτσι το λέμε εμείς οι άνθρωποι. Πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη. Τι κοιτάς όλο την πόρτα, βρε. Περιμένεις την Κέντη, ε. Μήπως εγώ δεν την περιμένω. Καλά, τώρα θα μου πεις. Δεν την έβλεπες κάθε μέρα στο μαγαζί. Ε, άλλο στο μαγαζί, άλλο στο σπίτι. Το σπίτι τη χρειάζεται πιο πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι εμπιστευτικός. Τι λες σου κάνει για κυρά σου? Εμένα μου φαίνεται πως μου κάνει. Μη σου φύγει κουβέντα από το στόμα σου. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλώς την γιατούλα. Πώς πάει ο άρρωστος? Ο άρρωστος είναι περδίκη πια. Πώς πήγε η δουλειά στο μαγαζί? 3.500. Μπράβο, ένα χιλιάρικο περισσότερο από πέρσι. Δηλαδή εγώ, να μην ξανάρθω στο μαγαζί. Καλά, τι είναι όλα αυτά? Λίγα γλυκά για τον καλό το χρόνο και κάτι για φαγητό. Και ποιος δεν τα φάει όλα αυτά? Μα είμαστε τρεις, κύριε Βασιλάκη. Τρεις? Απόψε θα σκαθίσω συντροφιά μέχρι που να έρθει καινούριος χρόνος. Και η μαμά? Είπα σε ένα ταξί να έρθει μετά τις 12 να με πάρει. Αυτό είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους. Σε 5 λεπτά τρώμε. Απόψε, ρε Μούργο, σαν καλύτερα θα περάσουμε από το ρεβελιόν. Αγαπητοί ακροατέ, σε 10 λεπτά μπαίνουμε στον καινούριο χρόνο. Ετοιμαστείτε να τον υποδεχθείτε. Καινούριος χρόνος, λοιπόν. Και είναι και η γιορτή σας, κύριε Βασιλάκη. Καλά λες, το είχα ξεχάσει. Ναι, σε λίγο έχω τη γιορτή μου. Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω ένα μικρό δώρο? Πω πω τι ωραίος σαν αυτός. Και δεν χάνει καμιά. 5 λεπτά ακόμα μας μένουν για τον καινούριο χρόνο. Σε ευχαριστώ, Κετούλα. Σε ευχαριστώ, εσύ με σκέφτηκες. Αλλά εγώ... Κι εγώ σε σκέφτηκα. 2 λεπτά ακόμα για τον καινούριο χρόνο. Ήταν της μητέρας. Αξίζει να το φοράς εσύ. Προσοχή, προσοχή. Σε 30 δευτερόλεπτα μπαίνει ο καινούριος χρόνος. Ο καινούριος χρόνος. Το φως, να σβήσουμε το φως. Ναι, να το σβήσουμε. 5 δευτερόλεπτα. 4 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα. 2 δευτερόλεπτα. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Κάτι μας είπε. Ευτυχισμένος λέει, ευτυχισμένα ρωτ. Ε, Κετούλα, για μένα είναι ο πιο ευτυχισμένος χρόνος. Και για μένα, κύριε Βασιλάκη. Ας το, κύριε Βασιλάκη. Το κύριε ανήκει στον παλιό χρόνο. Από εδώ και μπρος και τος Βασιλάκης. Κι αν θέλεις, μπορείς και Λάκης. Εκτός αν σ' αρέσει Βασούκος. Βασούκος. Εμένα Βασούκος μ' αρέσει καλύτερα. Και τώρα στην υγειά μας και στην ευτυχία μας. Στην υγειά σου. Και ακούω τον Γοργόν και χάρη είναι. Τη Δευτέρα που είναι και γουρλίδι και μέρα μου, θα έρθω στη μαμά να γίνουν τα πράγματα πιο επίσης. Ναι. Ήρθε το ταξί, πρέπει να πηγαίνω.
Όχι βρε παιδί μου, μα τι βιασύνη είναι αυτή. Μουργό, έξω είναι σοφέρ, άντε να τον δαγκώσεις. Μην κάνεις έτσι Βασιλάκη. Από εδώ και μπρος όλες οι ώρες και όλες οι μέρες θα είναι δικές μας. Και όλα τα χρόνια. Λύσαξες που να σε πάρει πρωτοχρονιάτικα. Καληνύχτα Βασούκο. Καληνύχτα και τούλα μου. Καληνύχτα Χρυσό. Καληνύχτα Βασιλάκη. Βασούκο. Α, είδες Μούργο τι πάθαμε. Μέχρι να φύγει ο παλιός χρόνος και να μπει ο καινούριος, πάσα ληφθήκαμε στα κραγιόνια. Μούργο, πάει το εργενηλίκι, ζήτω ο έγκαμος βίος. Μούργο, αυτή την ημερομηνία τη θυμάσαι, είναι ιστορική. Και τώρα πάμε να γνωρίσεις και το μαγαζί. Και ο λίγος σημειοστοχισμός χρειάζεται. Τι λες κι εσύ. Ακολούθη. Περάστε. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη. Καλημέρα Γιάννη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλημέρα κύριε Αυπραξία, χρόνια καλημέρα, πολλά. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη, καλή χρονιά και καλές δουλειές. Να είσαι καλά. Και ένα καλό γαμπρό για την κορούλα σου. Ευχαριστώ. Και στα δικά σου. Και στα δικά σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια σου Περικλή και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Ευχαριστώ κύριε Βασιλάκη. Ομοίως. Καλημέρα. 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 Καλημέρα κύριε Βασιλάκη. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και πριν βγει ο χρόνος, με ένα καλό γαμπρό. Και εσύ ό,τι επιθυμείς το δωράκι. Ευχαριστώ αφεντικό και σιδερένιος που λένε. Α, ωραίος αναπτήρας κύριε Βασιλάκη. Βλέπεις, δεν χάνει καμιά. Αυτός δεν είναι αναπτήρας, είναι πύραυλος. Δώρο αφεντικό, δώρο. Ναι βρε, απ' το κορίτσι μου. Εσύ έχεις κορίτσι. Α, ναι, και δεν έχω. Σου χάρισε αναπτήρα. Πώς. Γιατί. Γιατί δεν καπνίζω. Ξύπνησε το δωράκι. Στα κέφια σας σήμερα κύριε Βασιλάκη. Φαίνεται πως κερδίσατε την πρωτοχρονιά. Κέρδισα ένα θησαυρό. Ας το κάτω. Θα βγάλω το φίλο μου, περίπου. Α, και μια έκτακτος ανάπαυση προς τους υπαλλήλους μου. Το κατάστημα, το απόγευμα κλειστό. Γιατί. Λόγω εθνικής εορτής. Arrivederci, Roma. Goodbye, γορθέφουγα. Σαν αλλιώτικο μου φάνηκε σήμερα τα αφεντικό. Ο καινούριος χρόνος, Θοδωράκη. Και όπως είπαμε, Δεσποινής, να σταλούν το απόγευμα. Μάλιστα, κύριε. Σ' αρέσει, μαμά. Έξοχο είναι, παιδί μου, γρήγορα και τον ηφικό. Κλαίρι. Από χαρά. Να σου πω. Ήθελα να ήταν απόψε εδώ και ο αδελφός. Δεν πειράζει, στο γάμο θα του γράψουμε να έρθει. Λοιπόν, Μούργο, τελειώσαν τα ψέματα. Σε μια ώρα δεν είναι πια ελεύθερο πουλί ο Βασιλάκης. Βλέπεις, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Μια κουβέντα λες και ούς ο Θεός συνέδευξε και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε, καλώς τα δεχτήκα. Τι καβγείς βρε, η σπιτονικοκυρά μας είναι, δε δαγκώνεις. Καλώς την έχει, καλώς τα μάτια μας τα δυο, καλώς την οικοκυρά του σπιτιού μας. Ας τις τρυφερότητες, δεν έρχομαι από την Αμερική. Τούτο εδώ τι είναι. Ο καινούριος νικάς. Μπα, μου γίνες και ζωόφιλος. Πολλά πράγματα έγινα από την ημέρα που έφυγες. Και τώρα κύριε Φωτίνη, κάτσε και κρατήσου καλά. Θα βροντίξει το κανόνι. Αν το κανόνι το έχω ακούσει εγώ. Τι έχεις ακούσει. Βουαλά. Δευτέρα βράδυ αραβωνιάζομαι Βασιλάκι. Γιατί. Στο πρόλαβε κιόλας. Εμένα να μην το προλάβει.
Αν γι' αυτή σου έλεγα τόσο καιρό, βρε βλάκα Βασιλάκη, πως είναι με τα πόδια σου. Α, γι' αυτή μου έλεγε. Ναι. Τώρα κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Τη μηχανογραφία, την πλεκτάνη, τη δολοπλοκία. Εδώ είναι ολόκληρη συνωμοσία. Τη βάζουμε στο ταμείο, τη ρίχνουμε στα πόδια του, του κολλάμε και ένα κρυολόημα. Πού θα πάει το θύμα, θα σκοντάψει, θα πέσει απάνω της, θα στείλει άνθη, θα πάει και στη μαμά. Και ένα ωραίο πρωί, ταμείο, μαγαζί και Βασιλάκης, χρα, εχμαλωτή. Ναι, μωρέ, συνωμοσία να τη λήξουμε το πριγκυπόπουλο. Τρελός, βρε. Εγώ τρελός, εγώ τα έχω 400. Γι' αυτό και δεν τη λήφθηκα ως τώρα, γι' αυτό και ξετυλίγομαι. Τι θες να πεις δηλαδή? Θέλω να πω ότι δεν την τρώει ο Βασιλάκης. Και πήγαινε γρήγορα να το πεις να μην περιμένουν άδεια. Τι να πω? Να πεις ότι το ψάρι έφυγε από τα κίστρι, ότι το πουλί πέταξε από το κλουβί, ότι η συνωμοσία απέτυχε. Εγώ να πω να πω τέτοια πράγματα. Να πας εσύ, ο ίδιος. Εσύ θα πας. Εσύ που έστησες τη μηχανή, να πας να την ξεστήσεις. Πάμε, Μούργο. Καλά, μωρέ. Καλά. Θα πάω. Θα πάω γιατί δεν είσαι άξιος να πάρεις τέτοιο κορίτσι. Αλλά έτσι θα μείνεις όλη στη ζωή. Μα αγκούφι. Μαγκούφι. Ο Βασιλάκης, μαμά, τρέξε. Τρέχω, παιδί μου, τρέχω. Α, κυρία Φωτεινή, το περίμενα από εσάς. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα. Ο Βασιλάκης. Ο Βασιλάκης. Κατάλαβες, βρε Μούργο, πως την παθαίνει ο άνθρωπος. Με δυο βεντούζες και ένα χαμομύρι. Θα μου πεις βέβαια, αν ξαναρωτήσεις, κύριε Βασιλάκη, και δεν παίρνω μια νοσοκόμα να με περιποιείτε. Είναι ανάγκη να την παντρευτώ κιόλας. Ε? Μην κλαις, παιδί μου. Κάθε εμπόδιο για καλό. Αυτός θα χτυπήσει το κεφάλι του μια μέρα. Γιατί τέτοια τύχη δεν θα την ξαναβρει ο αχαήθευτος. Κύριε Φωτεινή, κάνε μου μια χάρη. Πώς το αυτό και... πες του πώς δεν θα ξαναπάω στο μαγαζί. Ναι, παιδί μου, ούτε να ξαναπάς, ούτε να τον ξαναδείς, ούτε να τον ξαναμιλήσεις. Περιφραγκού. Σιγά, κοίτα μπροστά σου, θα σκοντάψε καμιά καρέκλα. Έλα τώρα, κύριε Φωτεινή, 15 μέρες περάσαν και το κρατάς ακόμα. Έλα, πες μας καμιά κουβέντα. Μαγκούφι. Ωχ. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, Βασιλάκη, καλημέρα. Κάτι πολύ χαρούμενο σε βλέπω σήμερα. Δεν τα μάθες. Απέκτησα το 7ο και το 8ο. Ω, δίδυμα. Διδυμότατα. Σύστημα ντούμπλεξ, δηλαδή. Κοριτσιά. Αγόρια και τα δύο. Δεν απελπίζουμε όμως. Θα έρθει και το κορίτσι. Πού θα σου πάει? Άντε γρήγορα και στο κορίτσι λοιπόν. Αλήθεια, μια και είπαμε για κορίτσι, τι έγινε εκείνη η καλή κοπέλα που είχε στο ταμείο? Η Κέτη, α, παραιτήθη. Μήπως παντρεύεται? Δεν ξέρω, γιατί άκουσες τίποτα? Όχι, αλλά τι να σου πω, ρε Βασιλάκη, δεν έπρεπε να την αφήσει να φύγει. Πρώτα πρώτα στόλιζε το μαγαζί και έπειτα, έτσι που την έβλεπα να σε κοιτάζει κάπου κάπου, κάτι είχα πονηρευτεί. Πα. Και να σου πω, μια γυναίκα πέφτει σε κάθε άντρα. Πού θα βρίσκες καλύτερη? Τι διάλο, έτσι θα περάσεις όλη τη ζωή σου, μαγκούφης. Βάλ το όσο σε πρωί πρωί, κύριε Διονύση. Άσε με ήσυχο και τράβα για το ένατο. Αφεντικό. Αφεντικό. Τι είναι? Πόσο θα βάλουμε τις καινούργιες τσατσάρες? Όσο θες βάλτες. Αφεντικό, τι έχεις πάθει τώρα τελευταία? Όλο νεύρα είσαι και όλο στο ταμείο κοιτάς αχαζός. Κοίτα τη δουλειά σου, Τσιβλά. Αυτό μας έλειπε τώρα. Καλημέρα, κύριε Βασιλάκη. Καλημέρα. Ήθελα να δω κουμπιά για φόρεμα. Ορίστε. Άλλα δεν έχετε? Όχι, δεν έχω. Α, τι
άνθρωπος είναι αυτός, κύριε Βασιλάκη. Αυτός είναι ο τρόπος μου, κυρά. Αν σ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει, πήγαινε στην οδόν Αγίου Μάρκου, στα κουμπάδικα. Αναχαθείς, πάλι ο μαγούφι. Αστεριά. Αφεντικό, μπορώ να σου πω κάτι. Τι τρέχει? Να πας να κοιταχτείς σε γιατρό, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Ένα λοιπόν. Γυρεύοντας πηγαίνεις. Πόνεσες με το δωράκι μου. Με συγχωρείς, αλλά έχω λίγα νεύρα τώρα τελευταία. Το ξέρω πως έχεις νεύρα. Είναι δύο μήνες τώρα. Αλλά μήπως νομίζω ότι εγώ θα κάτσω εδώ πέρα να ξεσπάσω πάνω μου. Εγώ φεύγω. Και εσύ φεύγεις, βρε στο δωράκι. Και πού θα πας? Στην Αυστραλία. Πού? Στην Αυστραλία. Θα μου στείλει τα ναύλα μου η δεσποινή σκέτη. Ποια? Η δεσποινή σκέτη που είχαμε εδώ. Μου είπε, το δωράκι, μόλις φτάσω. Πού θα φτάσει? Στην Αυστραλία, δεν είπαμε. Πάει στον αδερφό της μαζί με τη μαμά της. Και πότε φεύγει? Αυτές τις ημέρες, μόλις πουλίζουνε το σπίτι. Πουλάνε το σπίτι? Όλα τα πουλάνε. Και να σου πω και κάτι άλλο θετικό. Μου το έλεγε πως θα φύγει. Έκλαιγε. Μου λες αλήθεια, βρε? Ή μήπως είσαι και εσύ συνωμότης? Τι συνωμότης, αφεντικό? Να κάτι δάκρυα, αφού συγκινήθηκα κι εγώ. Έλα, πάψε. Πάψε. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Κάναμε πρωί. Κλέφτες, βοήθεια, βοήθεια, κλέφτες. Εσύ είσαι χριστιανέ μου και τρόμαξα. Τι γυρεύεις τέτοια ώρα στην κουζίνα? Καφέ γυρεύω. Καφέ, μες στη μαύρη νύχτα. Τι σε έπιασε? Αϊπνίες, σπουλάκι μου. Ό,τι θέλω έχω. Άντε μέσα, χριστιανέ μου, θα τον φέρω εγώ. Άντε, πήγαινε. Θα τα πληρώσω. Κράτα τα λεφτά σου, κουβαρντά μου. Ωραία νύχτα πέρασες. Μήπως είχες πονόδοντο? Πως έτσι, Φεύγει για την Αυστραλία και ο Βασιλάκης χαμπάρ. Τι σε νοιάζει εσένα? Ο κόσμος είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει. Δεν δίνει λογαριασμό στους ξένους. Φτάσουντε, δεν είμαστε και ξένοι. Δεν τραβήξαμε και μαχαίρια. Λέει ο κόσμος, φεύγω για την Αυστραλία. Μήπως θες τίποτα από κάτω? Τι να θέλεις εσύ από την Αυστραλία? Θέλω που μπορώ, θέλω κανένα εμπόρευμα. Καμιά μαϊμού να πουλάω λαχεία. Ας γελάσω. Μαϊμού να πουλάει λαχεία. Φτάσου, πού πας? Δεν έλειξε το ζήτημα. Ποιο ζήτημα, καλέ? Ξέρεις τι λέω, κύρα Φωτεινή? Εκείνη τη δουλειά που αφήσαμε στη μέση. Ποια δουλειά, καλέ? Ποια δουλειά? Έλα τώρα, μη κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Τη δουλειά που σε έστειλα και χάλασε. Α, λες για τη συνωμοσία, για την πλεχτάνια. Άντα τώρα, αυτά. Το σκέφτηκα καλύτερα το ζήτημα. Και λέω να γίνει. Βάσε καλό σου, δεν είσαι καλύτερα έτσι? Να έχεις την ελευθερία σου, να μαντάρεις τις καλτσούλες σου,
να κάνεις παρέα με το μούργο σου. Τι τη θες τη σκλαβιά, Βασιλάκι μου? Άσε τώρα τις κουβέντες, δεν παίρνει αναβολή το πράγμα. Να πας να τη βρεις και να της πεις ότι εντάξει. Και γρήγορα, την άλλη Κυριακή ο γάμος. Εγώ μια φορά δεν έχω μούτρα να πάω. Θα πας μόνος. Εσύ θα πας. Έλα τώρα, Φωτεινή, με εσύ που αγαπάς το Βασιλάκι σου. Με κάτι τέτοια με κόπτεις. Άντε τράβα το γοργόν και χάρη να έχεις. Στάσου, Χριστιανέ μου, στέτερης η ώρα θες να πάω με τις νυχτικές μου? Άσε να ξημερώσει ο Θεός την ημέρα και θα σου φέρω τα μαντάτα στο μαγαζί. Έρχεται, γελαστή, γελαστή. Δεν πρόσεξα. Να σε πάρω διάλος, τι πρόσεξες? Ήλατε, ήλα. Δεν έπαιρες ένα ταξί? Καλά, δεν μην κάνεις έτσι. Λοιπόν, λέγε, λέγε. Πέταξε το πουλί. Τι πέταξε, πώς πέταξε, πού πέταξε? Στην Αυστραλία. Βλέπεις εκεί την περιμένει και γαμπρός έτοιμος. Γαμπρός? Γαμπρός, μάλιστα. Τι ήθελες δηλαδή, να πάει η κοπέλα καλόγρια σε μοναστήρι? Κι είναι ένα λεβεντόπεδο, όσο με εκεί απάνω. Σαν με εκεί πάνω? Ναι. Γαμπρός, ναι. Σαν με εκεί πάνω? Κύριε Βασιλάκη, είπε η μαμά μου να μου δώσει ένα τρύπο μάστρο. Φύγε παιδί μου, δεν πουλάμε. Σαν με εκεί πάνω? Καλά κύριε Φωτίνη, δεν της είπες πως την ερχομένη Κυριακή το γοργόν και χάρη τέχει? Της το είπα και μου είπε πως είναι αργά πια. Μα τι νομίζεις, Βασιλάκι μου, πως είναι οι γυναίκες? Σαν τα κουτιά στα ράφια σου, που όποτε θέλουμε τα τραβάμε και όποτε θέλουμε τα βάζουμε πάλι στη θέση τους. Έχουνε κι αυτές τον εγωισμό τους. Τώρα έμπα εσύ στο ράφι. Πού είναι τώρα, στο σπίτι? Ετοιμαζόταν να πάει στο πρακτορείο να κλείσει θέση. Το καπέλο μου. Πού πας? Να σπάσω το πρακτορείο. Έλα, Μούργο. Τρομάρα να σου έρθει η μαγκούφη. Κύρα Φωτεινή, τ' αφεντικό τη δάγκωσε τη Λαμαρίνα. Μωρέ, τη δάγκωσε και την παραδάγκωσε μάλιστα. Μούργο δεν ήρθε ακόμα. Θα διστήσουμε εδώ και θα περιμένω. Και κοίτα, σήμερα κρίνεται η τύχη μας. Άμα δεις αντιρρήσεις, άμα όλα κάνα δάκρυ να συγκινηθεί. Τα δάκρυα της κόβουν τις γυναίκες. Υπουργό αυτή είναι. Έρχεται. Κουράγιο. Μην τρέχεις, δε. Είπα, Βασιλάκη, είναι αργά πια. Ποτέ δεν είναι αργά, Κετούλα. Έπειτα που να τρέχεις τώρα στις Αυστραλίες, 25 μέρες ταξίδι, ωκεανοί, τρικυμίες, ξενιτιά, ενώ η Μητρόπολη είναι 20 λεφτά ταξιδάκι. Έτσι πήραμε ένα ταξί, φτάσαμε κιόλας. Θα είχαμε φτάσει από καιρό αν ήθελες. Κετούλα, ξέρεις τι πιστεύω? Ποτέ δεν ένιωσε τίποτα για μένα. Εγώ σ' αγαπούσα από πολύ καιρό. Αλλά εσύ δεν ήθελες να το καταλάβεις. Και τώρα όλα τέλειωσαν πια. Τι σημασία έχει? Θα φύγω, θα με ξεχάσεις και θα είσαι και ευχαριστημένος που δεν με βλέξεις. Με συγχωρείς, Βασιλάκη, αλλά πρέπει να πάω στο πρακτορείο. Γεια σου. Καλό ταξίδι, Κετούλα, και καλή τύχη. Έφυγε, Μουρούγο. Το μαγκουφιλίκι θα μας φάει και τους δύο. Άντε,
πάμε. Κοντάκι, έλα εδώ. Κρέμασε το απόψε. Πολύτε. Τι πολύτε, αφεντικό. Το μαγαζί. Το μαγαζί, μα αφού πάει καλά, γιατί να το πουλήσουμε. Το λόγο δεν σου δώσω. Αφεντικό, δεν το σκέφτεσαι λίγο? Τσακίστε χαρά αυτό που σου λέω. Και τώρα ποιος θα το πάρει άραγε? Και θα με πάρει και εμένα μαζί με το επόμενο? Και τι αφεντικό θα έχω? Γιατί όσο να είναι, αφεντικό, εσύ μπορεί να με αποπέρνεις που και που, μπορεί να μου δίνεις και καμιά καρπαλιά, αλλά είσαι καλός άνθρωπος. Δεν είμαι, Θοδωράκη. Είσαι, κι ας μη φαίνεις. Και ξάλλου, σε έχω συνηθίσει, αφεντικό. Άμα συνηθίσεις έναν άνθρωπο και σου λείψει, άστα να πας στο διάλογο. Άντε να μου παραγγείλεις έναν καφέ. Σκέτο. Αφεντικό, μπορώ να καθυστερήσω 10 λεπτά. Έχω να πάω κάπου. Μπορείς. Ευχαριστώ. Κύριε Φωτεινή, τρέξε, σώσε μας. Τι θες, βρε? Το αφεντικό τρελάθηκε, πουλάει το μαγαζί. Τι λες, βρε? Στοχίζουμε, να. Πάμε. Καλημέρα, κύριε Βασιλάκη. Σου φέρα τον καφέ σου. Σκέτο το πίνουμε από σήμερα. Σκέτο. Πώς έτσι, κύριε Βασιλάκη, έχουμε ζάχαρο? Ράστο ρε και τράβα στη δουλειά σου. Τι κάνεις εκεί, αφεντικό? Απογραφή. Θα μετρήσουμε το εμπόρευμα. Μα, αφεντικό. Γράφε. Κάλτσες νάιλον νούμερο 9, 6 ζευγάρια. Σωσόνια παιδικά, χρωματιστά νούμερο 3, 8 ζευγάρια. Δεν μου λες, τρελάθηκες και θες να πουλήσεις το μαγαζί? Δικό μου είναι. Φωτιά του βάζω και το καίω και λογαριασμό δεν δίνω. Πότε το αποφάσισες? Το είχα υπόψη μου από καιρό. Φανελίτσες παιδικές 7 κομμάτια. Και άμα το πουλήσεις με το καλό, τι θα κάνεις? Θα πάω να ανοίξω αλλού, μακριά από εδώ. Θα πάω στην πατρίδα μου να ανοίξω τυροκομείο. Θα πάρω τα λεφτά και θα τα φάω. Ό,τι θέλω θα κάνω. Κομπινεζό ναϊλόν 5 κομμάτια. Και πόσο το πουλάς? Όσο όσο. Γιατί ενδιαφέρεσαι να τα αγοράσεις? Όχι, αλλά μπορώ να σου βρω άνθρωπο να πέσει τουλάχιστον σε καλά χέρια. Άσε. Μια φορά μου βρήκες άνθρωπο και με τακτοποίησες. Όταν σου βρήκα, εσύ τα έκανες θάλασσα. Άσε τη δουλειά απάνω μου. Στραβό ξύλο. Καλημέρα. Κάτω, Μουργό. Κάτω εμπρός. Πω. Πότε τα κάπνισες, ρε παιδί μου? Θα πάθεις σφαρυγγίτη. Τι σε νοιάζει εσένα? Καλά, ντε. Δεν είπαμε και τίποτα. Από ενδιαφέρον. Δεν έχω ανάγκη από ενδιαφέρον. Μπαμπα. Το κρεβάτι απείραχτο. Αϊπνίες είχαμε. Τι αφωτεινή, δεν μου κάνεις τη χάρη να με αφήσεις ήσυχο? Όχι, λέω, γιατί αν είχαμε τίποτα αϊπνίες,
να σου δίνα κανένα ναρκωτικό. Ακούτε κύριε Φωτεινή, ήθελα να σου πω να κοιτάξει να βρεις νικάρι για το δωμάτιο. Πα, μετακομίζουμε. Μια και θα πουληθεί το μαγαζί. Κύριε Φωτεινή, με συγχωρείς αν σου είπα καμιά σκληρή κουβέντα πάνω στα νεύρα. Άνθρωποι είμαστε. Δεν έχω παράπονα από σένα και με περπήθηκες και με αγάπησες σαν άνθρωπο δικό σου. Το κεφάλι μου φταίει. Δεν με χωράει πια αυτό το σπίτι. Καλά. Τιμάσου τώρα να πας στο μαγαζί μέχρι να πουληθεί. Τι κάνεις εκεί? Να ανοίξω το παράθυρο, να πάρεις λίγο αέρα. Ας το κλειστό, δεν θέλω αέρα. Να ανοίξω, παιδί μου, να μπει λίγο ήλιος. Μου χλιάσαμε πια. Καλημέρα. Καλημέρα. Και τι? Και τούλα. Γύρισες. Μου δίνετε τα κλειδιά του μαγαζίου. Κετούλα. Τι σου έλεγα? Δεν σου είπα ότι θα σου βρω άνθρωπο για το μαγαζί, ε? Το καλύτερο που μπορούσε να μου βρεις. Δεμούργο, πάμε. Εμάς δεν μας χρειάζονται πια. Έλα. Α, ξέχασα να σας πω. Το δωμάτιο μένει ξενίκιαστο. Κι όποιος από εσάς είναι μαγκούφης, ας σκοπιάσει.